μας σε μια περιοχή πολύπαθη, όλες αυτές οι εγκαταστάσεις, που βλέπετε εδώ και παραδίπλα στα ορυχεία που από ό,τι γνωρίζω θα πάτε, έχει αποφασίσει η ελληνική πολιτεία να τα μετατρέψει σε απέραντα νεκροταφεία, αδιαφορώντας πλήρως για την ενέργεια το τι θα γίνει στη χώρα, κάτι που βιώσαμε το προηγούμενο διάστημα, που οι ελληνικές μονάδες ήταν αυτές που κρατήσανε το σύστημα. Στο βωμό της πράσινης, ενέργειας που αποφασίσαμε, στη χώρα μας παίζονται παιχνιδάκια χειροσκοπικά, δίνοντας τη δυνατότητα στα συμφέροντα του φυσικού αερίου. Να χειροσκοπήσουν κάτι που θα φανεί και το επόμενο διάστημα με τις αυξήσεις των ορυχείων, μια περιοχή που δεν ήταν έτοιμη να αντιμετωπίσει αυτά που τις παρουσιάζουν τώρα. Θέλω να σας διαμηνήσω, πέρα από τις επιπτώσεις που θα έχει ο ελληνικός λαός με την ενεργειακή ασφάλεια που θα αντιμετωπίσει σε ακραία καιρικά φαινόμενα. Στο νομό μας έχουν χαθεί στα 2 χρόνια στην εξαγγελία περισσότερες κατεγραμμένες άμεσες από 3.500 θέσεις εργασίας, και είναι πολύ δυσίωνες οι προβλέψεις για το επόμενο διάστημα. Πολύ φοβάμαι ότι η περιοχή μας θα είναι παράδειγμα προς αποφυγή για όλο τον πλανήτη τα επόμενα χρόνια. Η μετανάστευση είναι έντονη, θυμίζει τη δεκαετία του 50 σε όλα τα χωριά μας και τις περιοχές μας. Ως συνδικάτο και ως εργαζόμενοι δεν είμαστε απέναντι στην πράσινη ενέργεια, κάτι που το κάνει ο πλανήτης, αλλά σταδιακά και όχι προς όφελον του φυσικού αερίου. Άλλα παθροκοποίηση, άλλα πολυντοποίηση. Και αυτό που ζητάμε, για να μην μονοπολώ, είναι οι καλές μονάδες να πάνε προς τα πίσω μέχρι να ετοιμαστεί. Οπότε αυτό που ζητάτε είναι τι? Οι καλές που μπορούν να δουλέψουν βάσει να πάνε λίγα χρόνια προς τα πίσω. Is to have the plants that are able to operate to start lagging a bit. Για να μπορέσει η χώρα μας να έχει αυτονομία στο ηλεκτρικό ρεύμα, για να μην έχουμε τα χειροσκοπικά παιχνίδια και να είμαστε εξαρτημένοι καθαρά από τις αγωγές, αλλά και κυρίως η περιοχή μας να μην θυμίζει ένα πέραντο νεκροταφείο μετανάστευση. Και στην κατεύθυνση αυτή θα κινηθούμε το επόμενο διάστημα με μια σειρά από δράσεις, προκειμένου η μονάδα επιβάλλεται και το απέδειξε στις δύσκολες καταστάσεις ότι είναι αναγκαίες και παράλληλα να ετοιμαστεί την περιοχή. Και πάλι σας καλωσορίζω. Την ευθύνη του φακέλου της ανάπτυξης στην Ευρώπη, οι απόψεις μας για το ζήτημα της απολιγνητοποίησης ή όχι αφορούν ένα άλλο ίσως φάκελο, είναι αυτές που εξέφρασε ο πρόεδρος του συνδικάτου. Θεωρούμε ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός βιάστηκε να εξαγγείλει την απολιγνητοποίηση για την Ελλάδα από το βήμα του ΟΗΕ. To proclaim that Greece was going to proceed with decarbonization, he said so. Και η διοίκηση της ΔΕΗ βιάστηκε ακόμα περισσότερο να εφαρμόσει την εξαγγελία του Πρωθυπουργού, φέρνοντας την απολιγνητοποίηση 5 χρόνια νωρίτερα από την εξαγγελία του Πρωθυπουργού. Even in a greater hurry to deliver on the Prime Minister's decarbonization promise, because they want to do so 5 years earlier. Και αυτό δεν το λέμε γιατί έχουμε κάποια ειδική σχέση με τον λιγνίτη, έχουμε μια ειδική σχέση με τον λιγνίτη, αλλά γνωρίζουμε και το ότι είναι βρώμικο καύσιμο. Αλλά βλέπουμε και το τι συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη, μια Ευρώπη την οποία αποδεχόμαστε όλοι, αλλά αποδεχόμαστε όλοι με ίσα μέτρα και σταθμό. Και δεν μπορούμε να βλέπουμε μια Γερμανία η οποία είναι μια ηγέτιδα δύναμη
να συνεχίζει να εργάζει, να δουλεύει τους σταθμούς του Άνθρακα. Και οι υπόλοιπες χώρες οι οποίες έχουν κάνει τον προγραμματισμό τους μέχρι το 2038. Να το κλείσουμε εδώ για τον Άνθρακα. Αν ξεπεράσουμε αυτό την άποψη του συνδικάτου για το τι συμβαίνει για τον Άνθρακα και μπούμε στην ανάπτυξη, οφείλουμε να σας τονίσουμε ότι η περιοχή από μια ευρωστία σε σχέση με τα οικονομικά της. Έτσι ακριβώς, γιατί στηριζόταν σε πολύ καλές αμοιβές από πολύ καλές θέσεις εργασίας, τις οποίες παρήγει η επιχείρηση ηλεκτρισμού, η δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού. Μπαίνουμε λοιπόν σε μια δύσκολη περίοδο. But now we are about to enter a difficult η κυβέρνηση εξήγηλε ένα μεγάλο έργο, να το πω, ανέθεσε στον κύριο Μουσουρούλη μια ευθύνη να παρουσιάσει μια μετάβαση. Ακούγονται πολλά λεφτά για την περιοχή μας, πολλά νούμερα. Καλώς τον κύριο Υπουργό. Είμαστε από το, κύριε Υπουργέ, είμαστε από το Συνδικάτο, εκπροσωπούμε τη Γενόπ και παρουσιάζουμε στην κυρία Επίτροπο τις απόψεις μας για την ανάπτυξη. Τα πάμε για το Λιγνίτι, σας θα τα πούμε στην περιφέρεια. Ανησυχούμε λοιπόν, για να κλείσω και να μην μονοπολώ την κουβέντα, ανησυχούμε πάρα πολύ. Εμείς θα είμαστε οι πρώτοι που θα θέλαμε αυτό το σχέδιο δίκαιης μετάβασης να πετύχει ως εργαζόμενοι. Θα μπορούσαμε να το στηρίξουμε σε κάθε άποψη, αλλά πρέπει να εκφράσουμε και την ανησυχία μας ότι επειδή στην Ελλάδα, στα χρόνια που εγώ τουλάχιστον ζω και είμαι 57 χρονών, τα λεγόμενα από τις πράξεις απουσιάζουν, έχουν μεγάλη απόσταση. Θα θέλαμε λοιπόν την παρουσία της Ευρώπης, με τη δική σας παρουσίας, ούτως ώστε εάν υπάρχει μία περίπτωση εγγύησης ότι αυτό το ζήτημα να πετύχει, δηλαδή ο κύριος Μουσουρούλης, ο κύριος Περιφερειάρχης, οι δήμαρχοι που έχουν αναλάβει μία ένα βάρος, η κυβέρνηση που έχει εξαγγείλει αυτό το βάρος, να μπορούν να στέκονται μπροστά στους Έλληνες πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας χωρίς να ντρέπονται. Γιατί εμείς θα είμαστε εδώ να τους θυμίζουν ότι πρέπει να ντρέπονται αν δεν πετύχουν.